πίεση του Παναθηναϊκού καρποφόρησε στο 22ο λεπτό όταν ο Σωτήρης Νίνης με μια πολύ όμορφη ενέργεια αλλάζοντας πόδι στην κίνηση σέρβιρε έτοιμο γκολ στο Γιλμπέρτο Σίλβα και φαρμακερή στο παιχνίδι. Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ του Βραζιλιάνου Superstar με τα χρώματα του Παναθηναϊκού. Γιλμπέρτο Σίλβα. Μου άφησε για τον Καραγκούνη που του έδωσε τώρα τη βάλα. Ξανά Καραγκούνη στη σέντρα, η κεφαλιά του Ζιλμπέρτο Σίλβα και 3-1 το κερασάκι στην τούρτα. Τα πόδια των Πρασινών λύθηκαν με άλλη ψυχολογία και χωρίς άγχος πλέον. Ο Παναθηναϊκός έφτασε στην επίτευξη ενός ακόμα τέρματος με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα. Τρίτο γκολ του μέσου τριφυγίου στη Super League, ανενόχλητος μετά την πάσα του Αυστριακού, στο πρώτο δοκάρι νίξε τον Κοτσόλη. Για το κόρνερ του Νίνη. Πρώτη κεφαλιά ο Ζιλμπέρτο Σίλβα από κοντά γκολ. 1-0 στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Το πρώτο γκολ του Ζιλμπέρτο Σίλβα στο φετινό πρωτάθλημα. Ζιλμπέρτο Σίλβα που έχει να σκοράρει από τον Μάρτιο του 2009 από ένα παιχνίδι απέναντι στη Λάρισα εντός έδρας. Σωτήρης Νίνης θα επαναφέρει για τον Λέτο. Έστρωσε στον Σπυρόπουλο, η μπάλα βρήκε στον Διόπ. Φτάνει στον Ζιλμπέρτο Σίλβα, είναι ωραίο σουτ και το 1-2 από τον Παναθηναϊκό με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα να σκοράρει στις καθυστερήσεις. Ο Παναθηναϊκός θα πάει στα αποδυτήρια από ό,τι φαίνεται με προβάδισμα. Πετυχαίνει αυτό που ήθελε πάρα πολύ, όπως και δηλώσει και πριν το παιχνίδι, να πετύχει ένα γκολ στο απόψινό ματς κόντρα στην ΑΕΚ για το κύπελο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται πλέον 2-1, ενώ ο διαιτητής δεν θα αρχίσει να σφυρίξει για τελευταία φορά στο πρώτο μέρος. Εσείς ξαναβλέπετε την πολύ ωραία εκτέλεση αλλά και έμπνευση που είχε ο Βραζιλιάνος, η μπάλα σκάει. Ο Βραζιλιάνος βάζοντας ωραία το σώμα του με ένα σουτ στην. Εδώ η στιγμή που ο Ζιλμπέρτο Σίλβα τιμήθηκε από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, του έδωσαν αμφοδέσμοι. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Έγραφε το πανό για τον 34χρονο Βραζιλιάνο που σήμερα είναι τελευταία του εμφάνιση μπροστά στο κοινό του Παναθηναϊκού. Το φάουλ με το Λέτο. Στην περιοχή του ΠΑΟΚ, γέννη με γροθιές. Ο Χαλκιάς στο σούτ του Σισε, δεύτερη επέμβαση του Χαλκιά. Τρίτη φορά έχει την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός και φτάνει στον γκολ με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα. Σκοράρει κιόλας και πετυχαίνει για δεύτερη φορά γκολ στη φετινή σεζόν. 1-0.